Καζαντή με το Γιάννη Ιωάννου και το Γιώργο Κακούρη. Επιστρέψαμε εδώ στο ραδιόφωνο του Πολίτη στους 107 και 6 και στο Καζαντή. Δεν ακούτε όμως τον Γιώργο Κακούρη, ακούτε την... Θεοδώρα. Γεια σου Θεοδώρα μου. Γεια. Να καλημερίσουμε και πάλι όσους συντονίστηκαν τώρα στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Ναι. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 1076. Γράφει εδώ ένας φίλος ακροατής. Φίλε Γιάννη, σήμερα το φάρμακο που ανέφερες χρησιμοποιείται για τη θεραπεία του καρκίνου του μυελού των οστών. Σχετικά με την είδηση που είπες πριν για... Τέλος πάντων, άμα έχεις καρκίνο του μυελού των οστών. Anyway. Όμως δεν είμαστε μόνοι μας. Στο στούντιο έχει προσθεθεί ένας δεύτερος heavy metalάς, εκτός από τον ηχολήπτη μας, ο Παναγιώτης. Καλώς όρισες, Παναγιώτη, στην εκπομπή. Γεια σας, παιδιά. Χαίρομαι που σας βρίσκω αυτό το πρωί, είναι ωραίο, Σάββατο. Ωραία. Τι κάνεις γενικά το Σάββατο το πρωί, 10-12, τι ακούς? Όταν είσαι ξύπνιος, γιατί ξέρω ότι οι μεταλλάδες την Παρασκευή το βράδυ διασκεδάζουν. Σίγουρα διασκεδάζεις, ξυπνάς έτσι με μια κεφαλή ωραία και ακούεις έναν AC/DC. Για να φέρει τα μίλια σου. Σίγουρα και να καταλάβει ότι έχει ακόμα ένα Σάββατο να περάσει ωραία. Γιατί την Κυριακή πρέπει να κάτσουν κάτω λίγο οι κατάσταση. Σωστό. Ο Παναγιώτης είναι εδώ για να μας μιλήσει για ένα φοβερό heavy metal festival το οποίο γίνεται για 11η χρονιά. Για 11η χρονιά. Γιατί βλέπω εδώ εξάι λατινικό. Μάλιστα. Power of the Night Festival. Έχει και μια σημειολογία το Power of the Night. Είναι λίγο Savatage, έτσι. Όλοι μας τότε που είμαστε μικροί, είμαστε μπορωμένοι με Savatage και είμαστε ακόμα. Και θυμάμαι τότε το 2006 που αποφασίσαμε να κάνουμε το Power of the Night Festival. Ήμασταν δύο συγκροτήματα, η R.U.S.T.X και η Hard Rock. Εσύ είσαι μέλος των R.U.S.T., σωστά. Ναι, και είσαι και επαγγελματίας μουσικός πέρα από την ενασχόλησή σου με το metal και με το φεστιβάλ, είσαι μουσικός, έχεις σπουδάσει μουσική. Σπούδασα μουσική, διδάσκω μουσική τώρα στη KTH Music Research. Και μπορώ να πω ότι άμα σου αρέσει και που κάνεις ειδικά σε δουλειά, περνάς και πολλά ωραία και κάνεις και πολλά καλά. Και είναι πάρα πολλά σημαντικό. Οπότε και... ουσιαστικά το ταλέντο σου και το χόμπι σου το έχεις κάνει δουλειά. Δουλειά, μπράβο, μπράβο. Πώς είναι γενικά το να στείνεις ένα φεστιβάλ στην Κύπρο πίσω στο 2006? Πάρα πολύ δύσκολο, γιατί ό,τι πρέπει να κάνεις πρέπει να κάνεις μόνος σου, δεν έχεις βοήθεια από κανέναν και όταν μιλάω από κανέναν, από κανέναν. Και για να έχεις κάποια βοήθεια πρέπει να τους βουρήσεις εσύ όλους, δυστυχώς. Δηλαδή δεν θα έρθει κάποιος να πει τι ωραία πρωτοβουλία πιάνεις, κάνεις όλα αυτά για να σε βοηθήσει είτε οικονομικά είτε με οποιαδήποτε άλλη διαδικασία που να βοηθηθούμε, όπως ξενοδοχεία, μεταφορικά κτλ. Γιατί μιλάμε πάντα για booking, μιλάμε για όνομα του εξωτερικού, μιλάμε για live bands οι οποίες, αν είναι τετραμελείς, πενταμελείς, θέλουν να φέρουν και τα όργανα τους κάποιοι. Σωστά. Θέλουν τους μηχανικούς ήχου τους δικούς τους και φυσικά θέλουν 4-5 αεροπορικά εισιτήρια, 4-5 δωμάτια ξενοδοχείου να μείνουν, να φάνε, να πιούν. Όλα είναι μες στο παιχνίδι. Όλα είναι μες στο παιχνίδι. Και το καλό όμως είναι ότι έχουμε μια μεγάλη οικογένεια οπαδών και φίλων, να σου πω, που δεν είμαστε μόνο τα 4-5 άτομα που διοργανώνουμε το Power of the Night, που βοηθούν για να διοργανωθεί το Power of the Night, αλλά και οι οπαδοί του Heavy Metal και τα συγκροτήματα ακόμα Heavy Metal της Κύπρου, γιατί έχουμε πολλά. Και ένας λόγος που ξεκινήσαμε και το φεστιβάλ ήταν έτσι ώστε να δείξουμε και την κυπριακή metal σκηνή. Γιατί είναι πολλά μεγάλη ευκαιρία για κάποιον μικρόν ή ακόμα και μεγάλων στην Κύπρο που έχει ένα metal συγκρότημα να παίξει με μεγάλα συγκροτήματα του εξωτερικού, αλλά και να δει πώς παίζουν. Ένα performance, μάλιστα, και τεχνικά, μάλιστα, πέρα από το show, από την μπάντα που του αρέσει, δηλαδή πώς παίζει ο κιθαρίστας, ο μπασίστας, ο drummer, ο ηχολήπτης τους. Όλα είναι εμπειρίες. Όλα είναι εμπειρίες. Ωραία, πριν συζητήσουμε περισσότερα για το φεστιβάλ και για τη μουσική heavy metal στην Κύπρο, πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι έτσι από μια κλασική γερμανική μπάντα, η οποία φέτος θα είναι και headliner στο φεστιβάλ σας. Αναφέρομαι φυσικά στους Grave Digger και πάμε να ακούσουμε κάτι κλασικό από το ομώνυμο debut τους. Call the great job, that's all what we need.
έτσι σε σκληρά, σκληρά μονοπάτια σήμερα το Καζαντί. Να σας ξυπνήσουμε μια ή καλή. Τελικά, όπως λέγαμε, Παναγιώτη, και εκτός αέρα, σήμερα ξύπνησες με Gravedigger. Με Gravedigger, η οποία είναι μια σπουδαία μπάντα, μια διαχρονική μπάντα, η οποία φέτος είναι headliners στο φεστιβάλ το Power of the Night 21, 22 και 23 Ιουλίου, δηλαδή στην καρδιά του καλοκαιριού. Μάλιστα. Ένα σημαντικό θέμα που ξεκινήσαμε από πέρσι είναι ότι το Power of the Night μεταφέρθηκε πάνω στο Camelot, Άγιον Ιωάννη Μαλουντάς, για 3-4 λόγους. Πρώτος λόγος ήταν μπορούμε να παίξουμε μουσική άφοβα, αργά. Μπορούμε να κάνουμε camping, που πέρσι είχαμε πολλούς campers, δηλαδή είχαμε κάπως στις 100 τέντες, σε πάρα πολύ κόσμο, και μπορείς να δημιουργήσεις μια ωραία κοινότητα και στις 3 ημέρες και στις 3 νύχτες μέσα στο camping. Ο τόπος πάνω στην πισίνα, μες στο καλοκαίρι, μες στην Κύπρο, όπως ξυπνάς, βγάλεις τη φάιρλαντ και βουτάς. Καλοκαιρινό περιβάλλον. Μάλιστα. Γιατί είναι και οι συνθήκες τέτοιες. Και ένα πολλά ωραίο που άρχισε και χτίζεται και τώρα χρόνια, έρχονται και άτομα από το εξωτερικό για να παρακολουθήσουν το Power of the Night. Δεν είναι μόνο Κύπροι που θέλαμε να το πετύχουμε τούτο και πετύχαμε το. Δηλαδή, φέτος έχουμε μια μεγάλη ομάδα Γάλλων που να έρθουν, 16 άτομα, να έρθουν Ρώσοι και να μείνουν στο κάμπινγκ μαζί μας, γνωρίζουμε τους, γνωρίζουν μας. Και πολλές φορές κάνουμε και φιλίες. Δηλαδή, υπάρχει αυτό το networking. Μάλιστα. Και σαν στίγμα το φεστιβάλ, 10η διοργάνωση να υπενθυμίσουμε φέτος, έχει μια λογική του να φέρει την Κύπρο και στον τομέα με όσες δυνατότητες έχει η Κύπρο. Εντάξει, ξέρουμε πάντα την Μπιπίλα, την Καραμέλα, η Κύπρος είναι μικρή, οκ. Okay. Αλλά ένα φεστιβάλ metal, γιατί υπάρχουν εκατοντάδες φεστιβάλ metal εκεί έξω, και όλα με κάποιο τρόπο συνδέονται μεταξύ τους, προσφέρουν κάτι σε αυτό το πράγμα που λέγεται heavy metal, μουσική και κουλτούρα. Έχεις εμπειρίες από παρόμοιο φεστιβάλ σε εξωτερικό, ενώ που να έχεις παρακολουθήσει? Πάρα πολλές φορές, δηλαδή με φίλους Κύπριους και συγκρότημα μου τους RUST, δηλαδή πήγαμε πολλές φορές εξωτερικό, παίξαμε, είδαμε, γνωρίσαμε άλλα άτομα. Σουηδία, Ελλάδα, Βέλγιο, Γερμανία, και σίγουρα επηρεαστήκαμε και εμείς και θέλαμε να δημιουργήσουμε το δικό μας φεστιβάλ στην Κύπρο, και πιάνουμε και ιδέες πολλές φορές. Mm. Και ακόμα πιένουμε, δηλαδή δεν είμαστε άτομα που απλώς κάνουμε το, είμαστε και εμείς φανατικοί οπαδοί της heavy metal σκηνής και των ανθρώπων, γιατί οι πλήστες heavy metal μπάντες είναι πολλά καλοί άνθρωποι που είμαστε στα συγκροτήματα και μπορείς να μιλήσεις μαζί τους, είναι και μορφωμένοι άνθρωποι, απλώς καμιά φορά θωρεί εξωτερικά κάποιος, έναν μαγιάν, έναν μουσιάν, και λέει, «Οπαρέ, να μου τη δώσ». Μα μιλήσεις και ανοίξεις την καρδία του, λέει, «Οπαρέ, τώρα μιλούμε». Δεν είναι το στερεότυπο που υπάρχει στην Κύπρο. Εγώ νομίζω ότι είναι και το στερεότυπο του μεταλά, ότι πάντα οι μεταλάδες διαχρονικά είναι τα καλά παιδιά. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι το στερεότυπο. Και το λέω γνωρίζοντας, ας πούμε, ανθρώπους οι οποίοι παρακολουθούν πιστά. Μου κάνει φοβερή εντύπωση ότι σε σχέση με άλλες μουσικές κουλτούρες και υποκουλτούρες, δηλαδή πέρα από το μουσικό υπάρχει το ντύσιμο, υπάρχει το lifestyle, κάθε μουσική και κάθε κίνημα έχει το δικό της στίγμα. Ωστόσο, οι άνθρωποι που ασχολούνται με το heavy metal, και θέλω να σε ρωτήσω που πιστεύεις ότι οφείλεται αυτό, είναι άνθρωποι που, όπως είπες, είναι έτσι πιστοί οπαδοί. Δηλαδή είναι άνθρωποι οι οποίοι αγοράζουν δίσκους. Μάλιστα. Που στις μέρες μας, λόγω και της δισκογραφίας και της, του ίντερνετ, ο άλλος δεν αγοράζει δίσκους σε φυσική μορφή, σε CD ή σε βινήλιο. Είναι άνθρωποι οι οποίοι πηγαίνουν σε φεστιβάλ και στηρίζουν ξένα φεστιβάλ. Πού πιστεύεις ότι αυτό επικρατεί, γιατί επικρατεί στο metal και δεν ισχύει, ας πούμε, σε άλλα μουσικά ρεύματα? Πιστεύω υπάρχει εδώ γιατί αναπαγκόσμιον η metal κοινότητα δεν είναι πολλά άτομα. Δηλαδή μιλούμε για λίγα άτομα. Άρα σε οποιαδήποτε χώρα ο ένας ξέρει τον άλλο. Δηλαδή ενώ ο Ανδρέας, ενώ ο Κώστας, ο Μεταλλάς, και ιδίως στην Κύπρο. Δηλαδή τώρα μπορώ να σου πω 200-300 άτομα ονομαστικά που τους ξέρουμε ότι είναι οπαδοί της heavy metal και τους βλέπουμε σε όλες τις συναυλίες, στα μπαρ που είναι να πάμε, που ακούμε heavy metal μουσική. Σταθερή. Μπράβο. Και άμα τους γνωρίζεις και ξέρεις τους, και άμα πάει κάθε Σάββατο κάτω, βλέπεις αυτά τα άτομα. Όταν ασχοληθούν με το metal, είτε βγάλουν περιοδικό, είτε βγάλουν CD, είτε κάνουν συναυλίες, σαν φίλος και σαν οπαδός, θέλεις να πάει. Mm. Άρα, πιστεύω αυτός ο λόγος υπάρχει γιατί είναι μικρή κοινότητα και ένας ξέρουμε τον άλλον. Και θέλουμε να βοηθήσουμε ένας τον άλλον. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Γιατί, άμα δούμε, και εντάλλως δουλεύει και η κοινωνία, είναι μέσω κοινοτήτων. Άρα, και εμείς έχουμε τη μητσά μας κοινότητα, σαν metal κοινότητα. Πόσο μεγάλη είναι η κοινότητα στην Κύπρο? Κοίταξε, και δεν εννοώ ονομαστικά, όπως λες, σε αριθμούς, αλλά ξέρω ότι υπάρχουν πολλές κυπριακές μπάντες και ανθίζει αυτό τον τελευταία
Τελευταία χρόνια. Τα τελευταία χρόνια. Πού βρίσκεται τώρα αυτό το σημείο? Για ποσοστό της Κύπρου, εγώ τώρα για το heavy metal της Κύπρου είμαι από το 2000 κάτι, από τις αρχές του 2000 και θεωρώ ότι πάντα έχει άνοδον και παίζει ρόλο και το φεστιβάλ και οι μπειραρίες που ανοίξαν τελευταίως που είναι heavy metal όπως η Rock Carola, το Rock City, το Rock Bar, η Neverland. Και στη Λεμεσόν και Λάρνακαν και στη Λευκοσία και θεωρώ ότι το ποσοστό της Κύπρου μεγαλώνει σιγά σιγά γιατί επειδή ένας όταν έρθει μέσα στη metal κοινότητα το γνωρίζουμε, το βάλουμε μέσα, τον αγκαλιάζουμε, πίνουμε μια μπύρα μαζί του και καταλάβει τι ισόοι άνθρωποι είμαστε και του αρέσει. Όσον αφορά το κομμάτι της δισκογραφίας, δηλαδή βλέπουμε ότι γενικά το metal και ειδικά η ευρωπαϊκή σκηνή πλέον έχει μια δισκογραφία. Βλέπουμε και μεγάλες ελληνικές heavy metal μπάντες οι οποίες διαπρέπουν και διέπρεψαν στο εξωτερικό. Με την Κύπρο όσον αφορά την παραγωγή δίσκων. Με την Κύπρο είχαμε πρόβλημα όμως πριν 5-6 χρόνια. Γιατί ήταν πολύ δύσκολο, ήταν πολύ πανάκριβο να το κάνεις. Αλλά πρόσφατα ανοίξαν κάποιοι φίλοι μας. Δεν μιλάω για τέλεια επαγγελματικές δουλειές, αλλά μιλούμε για κάτι εξίσου καλό που μπορεί κάποιος να ακούσει, που βοηθάνε τα συγκροτήματα μικρά να κάνουν τον demo τους, να κάνουν την πρώτη τους έξοδο για δισκογραφική δουλειά. Και αυτά τα recording μιλώ κυρίως για το Steel Fortress Studio του Νικόλα Μουτάφη, που βοήθησε πολλές μπάντες στο να ηχογραφίζουν, να βγάλουν τα κομμάτια τους πόξο, που αυτό δείχνει και το χαρακτήρα της κάθε μπάντας, γιατί για να μπορέσεις να καταλάβεις ένα συγκρότημα και να το ακούσεις πρέπει να έχει δισκογραφική δουλειά για να κάνει ο χαρακτήρα του είναι αυτό ήταν του. Σωστά, βοηθήσαν πολλά αυτό το άνοιγμα των νέων δισκογραφικών, ηχογραφήσεων στούτιο, όπως είναι ο Steel Fortress. Κυπριακό label υπήρξε ποτέ σκέψη? Η Pitch Black Records, ξέχαμε να την αναφέρουμε, η οποία βοηθά στο φεστιβάλ πάρα πολύ, ο οποίος είναι ο Φίβος Παδαβουλός, που μας βοηθά πάρα πολλά, έχει τόσα χρόνια και ο ίδιος έπαιζε σε μπάντα, τους διφθήρια παγιά. Και όπως σου είπα, πορωμένοι μεταλλάδες προσπαθούν να κάνουν πολλά πράγματα για να βοηθήσουν και τους συναδέρφους τους, όπως είναι και ο Φίβος. Πολύ ωραία. Πάμε να ακούσουμε κάτι από τους Γερμανούς Σκάλερ, οι οποίοι είναι και αυτοί στους headliners του φεστιβάλ και θα επιστρέψουμε εδώ για να συζητήσουμε τον Παναγιώτη. I return. I build my own kingdom. I
you make your desires burn. And all the nightmares come true, sweet lullabies. Darling, I've been held in your arms. Hear the truth, if it unfair. See the sky through the eyes of my hair. Πολίτης 107.6. Red Agenda. Την εκπομπή χορηγούν τα Red τη ΣΥΤΑ Mobile Vodafone. Σάββατο 14 Μαΐου. Το Κοσμικό Κέντρο Αντωνάκη στην Παλιά Λευκοσία φιλοξενεί το ρεμπέτι Μπάμπι Τσέρτο στη σκηνή του. Ο Τσέρτος θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στα 100 και πλέον χρόνια της ελληνικής δισκογραφίας. Τραγούδια παραδοσιακά, σμυρνέικα, ρεμπέτικα, ρετρό, ελαφρά, έντεχνα, λαϊκά και της νεότερης μουσικής σκηνής. Η συναυλία ξεκινά στις 10 το βράδυ. Η φωτογραφική εταιρεία Πάφου παρουσιάζει το δεύτερο φωτομαραθώνιο στην πόλη, ενθαρρύνοντας τους επίδοξους φωτογράφους να δουν την πόλη μέσα από μια νέα διάσταση. Τους σωθεί μέσα από μια φωτογραφική πρόκληση να ανακαλύψουν νέες έννοιες σε γνωστές και άγνωστες τοποθεσίες και να εξερευνήσουν τρόπους απεικόνησης ιδεών, σκέψεων, συναισθημάτων και ρυθμών της ζωής μέσα στην ίδια την πόλη. Στη Λευκοσία πραγματοποιείται και φέτος η ετήσια ανοιξιάτικη συνάντηση της Ρέγκε Μουσικής. Η συνάντηση λαμβάνει χώρα στο Δημοτικό Κήπο Λευκοσίας από τις 12 το μεσημέρι και μέχρι τις 11 το βράδυ με χαλαρή και χορευτική ρέγγε, αλλά και παζαράκι με χειροτεχνίες, παιδική γωνιά, ποτά και σνακ. Εις διπλούν παρουσιάζονται σήμερα στο θέατρο Ριάλτο Λεμεσού η Burger Project. Η γνωστή μπάντα από την Ελλάδα θα παρουσιάσει στις 5 το απόγευμα τη μουσική διαδραστική παράστασή της για παιδιά με τίτλο «Μαμά θα κάνω μπάντα». Η παράσταση ντύνεται με μπόλικη θεατρικότητα, αυθορμητισμό, γέλιο και πρωτότυπα τραγούδια. Οι σπουδαίοι Burger Project θα δώσουν όμως και μια συναυλία για το ενήλικο κοινό τους. Αυτή τη φορά θα παρουσιάσουν τις γνωστές διασκευές τους πάνω σε διεθνείς επιτυχίες. Η συναυλία ξεκινάει στις 8.30 το βράδυ στο θέατρο Ριάλτο. Μουσικοί της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου παρουσιάζουν μια συναυλία στις 5 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Παλά στη Λευκοσία. Η συναυλία περιλαμβάνει έργα μουσικής δωματίου, ξεκινώντας από το ταγκό του Αργεντίνου Λίτο Βιτάλε, φτάνοντας στο avant-garde έργο Rebon Spi του Γιάννη Ξενάκη. Red. Απεριόριστη επικοινωνία, αξιόπιστο δίκτυο και πολλά παραπάνω. Red. Υπάρχει πάντα κάτι καλό. Σίτα Mobile Vodafone. Power to you. Τώρα έχεις τη δυνατότητα να ζήσεις εμπειρίες σε νέα επίπεδα. Απόκτησε με Red το Sony Xperia Z5 και πάρε δώρο το PlayStation 4 αξίας 349 ευρώ. Red. Απεριόριστη επικοινωνία, αξιόπιστο δίκτυο και πολλά παραπάνω. Σίτα Mobile Vodafone.
power to you. Ισχύει για αγορές από το δίκτυο πωλήσεων ΣΥΤΑ και για περιορισμένο αριθμό συσκευών. Στις Αλφα Μέγα Μοσχοβολάν, φρέσκες προσφορές. Μέχρι 15 Μαΐου, οι ιδεώδεις πρωτεΐνες των μπουλερικών και του χοιρινού περιέχουν ουσιώδη αμινοξέα, απαραίτητα για την ανάπλαση των κυττάρων. Κοτόπουλο γεμιστό, 2 ευρώ φθηνότερα, μόνο 6,95 το κιλό. Χοιρινό σούβλα, μόνο 2,19 το κιλό. Και φρέσκα και Αλφα Μέγα. Το σούπερ τριήμερο είναι στα Carrefour. Για αυτή την Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 13 με 15 Μαΐου, 40% έκπτωση σε όλα τα συσκευασμένα αλλαντικά χρυσοδάλια. Καμπόφριο, Γρηγορίου, Κρέτα Φάρμς, Λαμπριανίδης, Ιφαντής και Σνακ. Μόνο σούπερ προσφορές, μόνο για αυτό το τριήμερο, μόνο στα Carrefour. Carrefour Κύπρου. Φθηνότερα, κάθε μέρα. Quick Spa. Ένας μοναδικός προορισμός αφιερωμένος σε αυτούς που θέλουν να χαλαρώσουν, να ανανεωθούν αισθητικά και ψυχικά. Ένα ξεχωριστό μέρος που συνδυάζει την περιποίηση του εαυτού σας σε όλους τους τομείς. Quick Spa. Μόνο άνετα μπορείς να αισθάνεσαι. Σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και στο www.quickspa.com.cy. Πολίτης 107.6. Καζαντί. Με το Γιάννη Ιωάννου και το Γιώργο Κακούρη. Επιστρέψαμε εδώ στο Καζαντί, τελευταίο μισάωρο της εκπομπής, με Θοδώρα Χρυσοστόμου, η οποία έχει μετατραπεί. Ο Κακούρης έχει μετατραπεί. Θηλυκός, όχι, έχεις γίνει εσύ θηλυκός Κακούρης. Έχω γίνει θηλυκός Κακούρης, ναι. Γενικά μεταξύ σας υπάρχει μια σύνδεση. Υπάρχει, ναι, είναι το alter ego. Νομίζω πρέπει να την ψάξετε περαιτέρω. Λες να είναι αδερφός μου, ο μεγάλος αδερφός που δεν είχα ποτέ. Ή μπορεί να είναι ο μεγάλος εραστής που δεν είχες ποτέ. Γιατί ποιος σου είπε ότι δεν είχα ποτέ. Α, είναι μια συζήτηση που δεν πρέπει να κάνουμε είναι στον αέρα. Ναι, ναι, είναι μεγάλο debate. Εδώ στο Καζαντί και στο ράδιο του Πολίτη 107.6 συζητάμε με τον Παναγιώτη για το Heavy Metal Festival του καλοκαιριού, το Power of the Night Festival. Θεσμός, 11η διοργάνωση φέτος. Βλέπω εδώ στους headliners Grave Digger και Scanner που ακούσαμε πριν. Βλέπω και μια κυπριακή μπάντα τους, Arayan Path. Τι είναι το Arayan? Σε αυτά δεν είμαι καλός. Ήταν Aryan Path τα παιδιά. Mm-hmm. Το άλλαξα σε Arayan Path για δικούς τους λόγους. Mm-hmm. Προσωπικούς, αλλά και για κάποιους φανς, αν δεν κάνω λάθος, κάτι είχε γίνει. Αλλά εντάξει, τα παιδιά είναι πάρα πολύ καλοί. Έχουν, αν δεν κάνω λάθος, 5-6 άλπουμ δικά τους. Ηχογραφούν, ηχογραφίσα στη Γερμανία και τώρα ο Πάρης με το Play on 10 Production. Κάνει τα mastering, μιξαρίσματα εδώ στην Κύπρο. Και μπορώ να πω είναι μια από τις καλύτερες κυπριακές heavy metal bands. Και βλέπω και άλλα 12 συγκροτήματα, Παναγιώτη, εδώ στην αφίσα της διοργάνωσής σας. Και περισσότερα που θα ανακοινωθούν σύντομα. Μάλιστα, δηλαδή συνολικά θα έχουμε περίπου 19 με 20 μπάντες, τριήμερο. 21, 22 και 23 Ιουλίου στο Camelot Park στη Λευκωσία. Μάλιστα, θα έχει πισίνα. Πισίνα και ελεύθερο κάμπινγκ για όποιον θέλει να παραθερήσει να καμπάρει. Μπράβο. Και πολλά. Τα εισιτήρια βλέπω ότι υπάρχουν, ήδη προπολούνται σε κάποιους χώρους όπως είναι το Rockarola, το Steel Fortress Studio, το Borelus Tattoo Studio, KTH Music Research, έχουμε στη Λεμεσόν OTP, σε λίγες μέρες θα βάλουμε και σε άλλα points, αλλά μπορείτε να δείτε παραπάνω περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας, powerofthenightfestival.com, και μπορείτε να πάρετε και τηλέφωνα για πληροφορίες στο 99 310 427 ή στο 99 67 81 93. Να μάθετε παραπάνω πληροφορίες γιατί κάνουμε το φεστιβάλ, για τα εισιτήρια που τα βρίσκετε. Αλλά το άλλο που θέλω να πω είναι ότι για 11 χρόνια τώρα, το φεστιβάλ το αφιερώνουμε για άτομα που πεθάναν στην άσφαλτο. Δηλαδή έχουμε φίλους, όλοι οι Κύπρος χάσανε κάποιον στο δρόμο στην άσφαλτο και εμείς προσπαθούμε να δώσουμε ένα μήνυμα, και είμαστε και μεταλλάδες.
που προσπαθούμε να δείξουμε παιδιά όταν πίνετε, μην οδηγάτε, όλα αυτά. Τα συζητούμε γιατί... Κράνος πάντα οι μηχανόβιοι. Μάλιστα. Και ζώνη ασφαλείας. Μάλιστα. Οπότε για... έχετε και ένα μήνυμα για την ασφαλή οδηγική συμπεριφορά. Πάντα. Και έχει τώρα 11 χρόνια από το 2006 που το κρατάμε και πάμε. Πολύ καλό αυτό. Οπότε υπάρχει και ένα κοινωνικό μήνυμα στην όλη κουβέντα. Θοδόρα, μην ήθελες να πεις κάτι, παρακαλώ. Ήθελα να πω εγώ προσωπικά, επειδή ξέρω το χώρο που θα διοργανωθεί, το Camelot Park, είναι πάρα πολύ ωραίος χώρος, πολύ καλοκαιρινό περιβάλλον. Νομίζω ότι είσαι εκτός πόλης βασικά, απλά νομίζω ότι είσαι κάπου στα βουνά, είναι ό,τι πρέπει για τρίμερο φεστιβάλ. Και νομίζω να πούμε ότι θα περάσουν όλοι πάρα πολύ καλά. Τη σελίδα των παιδιών την έχουμε δημοσιεύσει και στη σελίδα του Καζαντί, οπότε μπορείτε να μπείτε και να κάνετε like στη σελίδα του φεστιβάλ. Παναγιώτη, πριν σε χαιρετήσουμε, έχουμε ετοιμάσει ένα κομμάτι, το οποίο είναι το κομμάτι της μπάντας στην οποία είναι, από την μπάντα στην οποία ανήκεις. Πάμε να ακούσουμε και να μας πεις λίγο για τα δικά σου μετά.
ακούσαμε Παναγιώτη, ακούσαμε και τη φωνή σου, την τραγουδιστή, έτσι. Έτσι, αυτά είναι. Πες μας ξανά τι ακούσαμε. R.U.S.T.X, είμαστε τα αδέρφια Ξάνθου, τέσσερα αδέρφια μαζί με αδερφή μας. Το οποίο γράφουμε μουσική, παίζουμε, συνεχίσαμε τους R.U.S.T., γιατί είμαστε συγκρότητα από το 2003. Και το συγκεκριμένο κομμάτι είναι αφιερωμένο στον Ευαγόρα Μπαλιγαρίδη, αλλά και τον αρχαίο βασιλιά Ευαγόρα, οι οποίοι και οι δύο είναι φυσιογνωμίες μεγάλες στην Κύπρο. Συνδυάσατε δηλαδή ιστορικά πρόσωπα από το κυπριακό πάνθεο. Μάλιστα. Ιστορία με μουσική. Πολύ ωραίος συνδυασμός. Κοίταξε, με τη μουσική μπορείς να κάνεις τα πάντα. Ναι. Και ειδικά στον Ευαγόρα μιλάμε και λίγο για πολιτική και καταστάσεις πώς καταντήσαμε τώρα. Και είναι ένα ωραίο πράγμα της τέχνης που για όσους ασχολούνται με τέχνη, είτε είναι σχέδιο, είτε είναι μουσική ή οτιδήποτε άλλο, και το ξέρουν, μπορείς να εκφραστείς όπως θέλεις και όποτε θέλεις, χωρίς να σου πει κανένας τίποτε. Και αυτό είναι το ωραίο στην τέχνη. Μπορώ να, όταν κάτι δεν πάει καλά στην Κύπρο, να το γράψω σε μουσική ή ο άλλος να το γραφίσει σε έναν πίνακα και κανένας να μην του πει τίποτε και να δώσει το μήνυμα που θέλει. Και υπάρχει και εκτόνωση μέσω της τέχνης. Ακριβώς. Πολύ βασικό. Ψυχοθεραπεία, αυτοθεραπεία. Ακριβώς. Γενικά υπάρχει μια τάση στο heavy metal να δανείζεται στοιχεία από τη λογοτεχνία του φανταστικού, από την ιστορία πολεμιστών. Να σου πω, πιστεύω. Υπάρχει μια γενικά μια τάση. Η άποψή μου είναι γιατί οι πλήστοι heavy metalάδες είναι μορφωμένοι, διαβάζουν, ξέρουν τι γίνεται, είτε από πολιτικά, είτε από ιστορία, είτε από οτιδήποτε άλλο, και το περισσότερο είναι ότι έχουμε πολύ φαντασία. Mm-hmm. Δηλαδή στο μυαλό μας μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε, να φανταστούμε ό,τι θέλουμε και να το γράψουμε. Αλλά είμαστε και άτομα που διασκεδάζουμε πολύ. Δηλαδή θα γράψουμε και τα κομμάτια της διασκεδάσης. Τα οποία είναι έτσι λίγο στην ευρύτερη ροκ σημειολογία του, του sex, drugs and rock and roll. Ναι, επειδή στο τέλος στο τέλος της ημέρας δεν γίνεται να είσαι συνέχεια σοβαρός. Σωστά. Headbagging. όχι, ναι. Πρέπει, θα πάει να παίξει Σάββατο βράδυ κάτω σε ένα live. Πρέπει ο κόσμος που είναι κάτω να διασκεδάσει το τέλος της ημέρας. Όχι, μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση πριν ένα χρόνο, ενάμιση, δεν θυμάμαι, μπορεί να είναι και δύο, που είχε γίνει ένα φεστιβάλ επί της Μακαρίου, mm-hmm. στα πλαίσια όλου αυτού του pop-up που πρωτοξεκινούσε τότε. Και είχαν καλέσει και metal bands να παίξουν. Παίξαμε εκεί. Παίξαμε σαν Rust. Α, νομίζω ίσως ναι, ναι, και μου έκανε φοβερή εντύπωση το τι είπε ένα παιδί. Ο οποίος λέει: εγώ σαν μεταλλάς, ο οποίος ήμουν, ξέρω εγώ, δαχτυλοδειχτούμενος, μαλλιάς, μουσιάς, όπως είπε στην αρχή της εκπομπής. Ήταν όνειρό μου κάποια στιγμή να έρθω να παίξω ζωντανά στη Μακαρίου, που ήταν ο δρόμος ο οποίος ήταν συνυφασμένος με κάτι πιο εμπορικό, με τα πιο, αν θέλεις. Με τα εφηβικά μας χρόνια. Και με τα πιο, με τα καταστήματα. Και με τα πιο fashion καφέ, τα καταστήματα της μόδας. Όντως, όντως. Εδώ είχε πορωθεί ο τύπος. Θυμάμαι τότε παίξαμε μπροστά από το. Είχε ένα καφέ, λέει καφέ, πώς ονομάζεται, δεν θυμάμαι. Ναι, ναι. Και είχε ένα άτομα που ενώ παίζαμε εμείς live ήταν εκεί και πίναν τον καφέ τους. Και παίζαμε wireless, δηλαδή δεν είχα σειρμά. Και όπως παίζαμε πήγα στο καφέ, βγήκα πάνω στα τραπέζια και με θεωρούσαν έτσι, πώς ήρθε αυτός εδώ, εγώ θέλω να πιω τον καφέ μου και ήρθε ο μεταλλάς με την κιθάρα μπροστά μου. Ήταν κάτι ασυνήθιστο για τη Μακαρίου τουλάχιστον το συγκεκριμένο. Νομίζω ήταν που ήταν και η Afro Banana. Είχε πολλές μπανάζα. Ήταν φεστιβάλ που το pop-up art που ήταν. Ναι, παίξανε και disco και funk και heavy metal. Ωραία ιδέα. Ήταν πολύ ωραία ιδέα και πρέπει να γίνουν και άλλες έτσι ιδέες και να βγουν και άλλα συγκροτήματα για να... Να εκμεταλλευόμαστε έναν άδειο δρόμο, ας πούμε. Σωστά. Για το καλύτερο. Τώρα να πάω πίσω στο Power of the Night να πω κάποια πράγματα. Θέλω πάρα πολύ να ευχαριστήσουμε την Νικολέτα Κυπριανού, η οποία σχεδιάζει τις αφίσες μας έχει τόσο καιρό και είναι και διοργανωτής του Power of the Night Festival, mm-hmm. που χωρίς αυτή δεν θα γινόταν τίποτε, γιατί φέτος ειδικά τα βούρισε όλα περισσότερο από εμάς, μπορώ να πω. Και μπράβο της, και να μπείτε να δείτε τις δουλειές της στα Facebook και τα page που έχει και την αφίσα μας για να πάρετε μια άποψη για το τι ταλέντων είναι, ας το πούμε. Mm-hmm. Θέλω να ευχαριστήσω και άλλους που μας βοηθήσαν, όχι ονομαστικά, αλλά όσοι είναι δίπλα στο Power of the Night και ήταν τόσα χρόνια, σας ευχαριστούμε πάρα πολλά. Και το Power of the Night θα μείνει ζωντανό για πάντα, πιστεύω, γιατί θέλουμε να συνεχιστεί και σε πιο μικρούς μας και ακόμα πιο μικρούς, έτσι ώστε να υπάρχει ένα Power of the Night Festival 60 χρόνια και λένε, θυμάσαι τότε που ξεκίνησε, ξέρω εγώ. Anyway, Παναγιώτη, να σε ευχαριστήσουμε και εμείς. Να ευχηθούμε κάθε επιτυχία στο φεστιβάλ. Καλή επιτυχία, ναι.
21, 22, 23 Ιουλίου, όσοι βρεθείτε Λευκωσία, δοκιμάστε το, ακόμη και αν δεν είστε heavy metal. Ευχαριστούμε, Παναγιώτη. Ευχαριστώ πολύ.